Αγάπη αρχοντική. Η κορυφή και ο στέφανος όλων των αγώνων του γέροντα ήταν η αγάπη. Έλεγε «Αισθάνομαι για όλους τους ανθρώπους την ίδια αγάπη που είχα για τους συγγενείς μου. Τώρα αισθάνομαι όλο τον κόσμο σαν αδελφούς». Ο γέροντας ήταν πλήρης αγάπης για τον άνθρωπο, για την κτήση και φλεγόταν από θείο έρωτα. Από μικρό παιδί έκανε ελεημοσύνες και βοηθούσε πολλούς. Οι φτωχοί άνθρωποι στην Κόνιτσα, όταν είχαν ανάγκες, κατέφευγαν σε αυτόν και ζητούσαν βοήθεια. Ένεκεν συμπαθίας και στεναγμού των πενήτων, έδινε και τα ρούχα που φορούσε. Με τη μεγάλη του αγάπη αγκάλιασε τα χωριά της Κόνιτσας και έβρισκε τρόπο να βοηθά τους εν ανάγκες και να στενεί αυτόντας. Έδινε μεγάλη αξία στην ελεημοσύνη. Την είχε ως κριτήριο για το αν κάποιος είναι άξιος του θείου ελέους και της σωτηρίας. Μπορεί να είναι αδιάφορος ο άλλος. Αν όμως πονάει για έναν άρρωστο, αν κάνει ελεημοσύνη, μην τον φοβάσει αυτόν. Παρακινούσε τους ανθρώπους να ελεούν, γιατί πίστευε ότι όταν παίρνεις κάτι, δέχεσαι ανθρώπινη χαρά. Αλλά όταν το δώσεις, παίρνεις και θεϊκή χαρά. Το πνευματικό πάρσιμο γίνεται με το δώσιμο. Όταν έβλεπε κάποιον με ειδική ανάγκη, του έδινε την καρδιά του και απαραίτητος και κάποια ευλογία. Σε περιπτώσεις που δεν είχε κάτι άλλο, έδινε το κουποσχήνι του ή το πλεκτό του. Εντύπωση προκαλεί άνεξη κακία του. Ανθρώπους που τον κατηγορούσαν και ήταν εχθρικοί απέναντί του, του συγχωρούσε και ευχόταν για αυτούς. Αν μάθαινε ότι έπεσαν σε πειρασμό ή ανάγκη, έτρεχε να βοηθήσει με καρδιά συμπάσχουσα, σαν να ήταν αδελφή του. Αν δεν συγχωρούμε τους άλλους, βρισκόμαστε έξω του παραδείσου, τόνιζε χαρακτηριστικά. Η αγάπη του γέροντα ξεχύλιζε και αγκάλιαζε και τα άγρια ζώα. Αυτά την αισθάνονταν. Πλησίαζαν κοντά του και έτρωγαν από τα χέρια του. Έλεγε «Θα πω στον Χριστό, Χριστέ μου, ελέησόν με το κτίνος». Αν με ρωτήσει «Εσύ ελέησες τα κτίνη», τι θα του απαντήσω. Όταν ο γέροντας έκανε την θεραπεία του στην Κόνιτσα, η Χρυσάνθη, ένα κοριτσάκι που βοηθούσε την κυρία πατέρα, αρρώστησε από καρκίνο στα έντερα. Ο γέροντας συμπονούσε, την σταύρωνε και προσευχόταν. Παρακαλούσε «Χριστέ μου, δώσε σε μένα τον καρκίνο, εγώ να τον έχω». Και ο καλός Θεός δεν παρέβλεψε το αίτημά του. Στο τέλος, κατά την επιθυμία του, έλαβε την πολυόδυνη νόσο του καρκίνου, με την οποία τελειώθηκε, αν και σε όλη του τη ζωή συνέπασχε με τους ασθενείς και ιδιαίτερα με τους καρκινοπαθείς. Έλεγε «Όταν ακούω τον πόνο του άλλου, σε σπασμένα γυαλιά να κάθομαι και σε αγκάθια να πατάω, δεν το καταλαβαίνω. Όταν ο άλλος πάσχει πραγματικά, μπορώ ακόμη και να πεθάνω για να τον βοηθήσω». Νέος, του διηγεί το τα βάσανά του και έκλαιγε. Μαζί του έκλαιγε και ο γέροντας. «Σταμάτα, παιδί μου», του είπε, «γιατί θα μας δει κανείς να κλαίμε και θα μας περάσει για τρελούς». Συμμετέχοντας στον πόνο των ανθρώπων, ξεχνούσε τον εαυτό του, την προκοπή του, τις δικές του ασθένειες και έκανε καρδιακή προσευχή. «Χριστέ μου», έλεγε, «άσε με εμένα, μη με υπολογίσεις. Κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Οι δακρύρωες και έμπονες προσευχές του συνοδεύονταν από νηστείες και άμετρο κόπο. Όταν έμαθε ότι κάποιος νέος διατρέχει σωματικό και ψυχικό κίνδυνο, για μέρες δεν έβαλε τίποτα στο στόμα του, ούτε και έπαυσε προσευχόμενος, ώσπου έμαθε ότι διέφυγε τον κίνδυνο. Σε όλη του τη ζωή νήστευε, κοπίαζε και προσευχόταν για το λαό του Θεού, κινούμενος από τη μεγάλη του αγάπη. Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη. Οι αγώνες και οι προσευχές του ευωδίαζαν από το άρωμα της αγάπης. Για να φτάσει ο γέροντας σε μέτρα τελειότητος, στην αληθινή αγάπη, δεν υπολόγισε τον εαυτό του. Μίσησε την φιλαυτία και στη θέση της έβαλε την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Μαρτυρία η Γιορίτης. Το ιδιαίτερο που είχε ο γέρο Παΐσιος ήταν ότι δεν υπολόγιζε τον εαυτό του. Του είπα κάποτε «Πάτερ, οικονόμησε λίγο τον εαυτό σου». Και μου απάντησε «Όταν έρχονται οι άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάξω». Ακόμη και τελευταία με την μεγάλη εξάντληση από τη συχνή αιμορραγία, όταν διέβλεπε ότι υπάρχει ανάγκη, ξεχνούσε την καταστασή του και είτε κρεμασμένος στον φράχτη της καλύβης του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, στήριζε τους αδελφούς. Για να φτάσει ο γέροντας στην αγάπη, αγωνίστηκε να τηρεί τις εντολές του Θεού. Αν αγαπούμε τον Θεό, φροντίζουμε να τηρούμε τις εντολές. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με». Με αυτόν τον τρόπο, εξάγνησε την καρδιά του και έγινε κατοικητήριο του Θεού της αγάπης.
Την μεγάλη και ανιδιοτελή αγάπη του τη διαισθάνονταν οι άνθρωποι. Ένα παιδί με προβλήματα και ψυχικά τραύματα ήρθε να δει τον γέροντα. Τον συνάντησε έξω από το καλύβι του στο μονοπάτι. Τον αγκάλιασε και έκλαιγε με λυγμούς. Ο γέροντας το παρηγόρησε και το βοήθησε να τελειώσει τις σπουδές του. Όταν πήγε στρατιώτης, έγραφε στον γέροντα γράμματα, αποκαλώντας τον «Μπαμπακούλη μου γλυκέ». Για τις μεταξύ μας σχέσεις έλεγε «Πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο. Και τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη». Μετά από όλα αυτά, δεν θα ήταν άδικο, ενώ έδωσε τα πάντα για το Θεό και τον άνθρωπο, να μην του δίνει και ο Θεός άφθονη τη χάρη του. Σαν αγαπητό παιδί του Θεού που ήταν, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και απαντούσε με θαύματα. Σε επιστολή του, στις 6 Τετάρτου του 1969 γράφει «Όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να ελευθερωθεί από όλους και από όλα, τότε μπορεί να νιώσει τη μεγάλη αγάπη του Θεού, η οποία τον σκλαβώνει και τον κάνει δούλο του Θεού». Αυτή την αγάπη του γέροντα την αισθάνθηκε και τα θηρία του Δρυμού και η ετερόγλωση Βεδουίνη, και αυτή συγκινεί και τους σημερινούς ταλαιπωρημένους νέους. Στο πρόσωπό του βρίσκουν το στοργικό πατέρα και την αγάπη που στερήθηκαν. Πολλοί από αυτούς, αν και δεν τον είχαν γνωρίσει, πηγαίνουν και βρέχουν με δάκρυα το χώμα του τάφου του, επειδή νιώθουν να τους περιπτύσσεται με την αρχοντική του αγάπη από εκεί που βρίσκεται. Χαρίσματα. Η υπέρβαση των νόμων της φύσεως. Στον πατέρα Παΐσιο, όπως θα φανεί, τα στοιχεία της φύσεως υποχωρούσαν ενίοτε ενώπιόν του, ενώ ο ίδιος ενεργούσε υπερβαίνοντας και καταργώντας τους φυσικούς νόμους. Άβρεκτος. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε ομπρέλα και αδιάβροχο. Δεν ήταν αλεξίβροχος, ούτε αδιάβροχος. Αντιθέτως, ήταν ευαίσθητος στο κρύο και στην υγρασία. Κάποιες φορές όμως, για τους λόγους που γνωρίζει ο Θεός, γινόταν άβρεκτος. Ενώ δηλαδή γύρω του έβρεχε πολύ, αυτόν δεν τον άγγιζε σταγόν. Κάποτε μετέφερα τον γέροντα, διηγείται ο κύριος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικής στη Σουρωτή. Σε όλη τη διαδρομή είχαμε καταρακτώδη βροχή, λες και είχαν ανοίξει καταράκτες του ουρανού. Μόλις φτάσαμε, περίμεναν οι αδελφές με ομπρέλες και πανοφόρια να τα δώσουν στο γέροντα για να μην βραχεί. Μου έκανα νόημα να πλησιάσω όσο γίνεται πιο κοντά στο κτίριο. Όμως όλος παραδόξος, εκείνη τη στιγμή, σε μία ακτίνα 2 μέτρων γύρω από το αυτοκίνητο, έπαυσε να πέφτει βροχή, ενώ πιο πέρα χαλούσε ο κόσμος. Αφού κατέβηκε ο γέροντας και με χαιρέτησε και μπήκε μέσα, άρχισε να βρέχει κανονικά και πάνω στο αυτοκίνητο. Αθέατος. Μαρτυρία κυρίου Γεωργίου Κουρκουλιώτη από την Κόρινθο. Επισκέφτηκα τον γέροντα Παΐσιο στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού τον Φεβρουάριο του 1979. Βρήκα την πόρτα ανοιχτή. Φωνάζω, ξαναφωνάζω, ξαναφωνάζω από την πόρτα του φράκτη. Δεν πήρα απάντηση. Ήταν πρωί, 8 η ώρα, και περίμενα. Σε μια στιγμή βλέπω τον πατέρα Παΐσιο μπροστά μου. Ξαφνιάστηκα. Τα έχασα. «Εδώ ήμουνα, Γιώργο μου», είπε ήρεμα. Ανέφερα έπειτα σε 2 πνευματικούς την ξαφνική εμφάνιση του γέροντα και μου είπαν ότι μπροστά σου ήταν και όταν θέλησε, παρουσιάστηκε. Μετέωρος. Πολλές φορές ο γέροντας, κατά την ώρα της προσευχής, γινόταν μετάρσιος. Υπερυψώνετο και σωματικά. Αλλά και σε ώρες εργασίας ή όταν βάδισε, εθεάθη να μην πατά στη γη. Στον Τίμιο Σταυρό έζησε ένα μεγάλο γεγονός. Διηγήθηκε. Ενώ προσευχόμουν, δεν ξέρω τι μου συνέβη και σηκώθηκα ψηλά και έβλεπα το καλύβι κάτω. Το πώς ανέβηκα δεν το κατάλαβα, ούτε και πώς κατέβηκα. Μαρτύρη μοναχός Αγιορείτης. Επισκέφθηκα τον γέροντα στην Παναγούδα και τον βρήκα να κτίζει μια σόμπα με πυρότουβλα. Πατούσε πάνω σε μια σανίδα που την είχε βάλει για να κουμπίσει πάνω τα υλικά. Ενώ εργαζόταν, τον βλέπω περιψωμένο από το έδαφος περίπου 30 εκατοστά και στην αρχή απορούσα αν βλέπω καλά. Πράγματι ήταν μετέωρος και μετά από λίγο τον είδα πάλι στη φυσιολογική του θέση. Μεταδοτικός χάριτος. Ο γέροντας, όπου πήγαινε μετέφερε διάχυτη γύρω του τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη και πηγαίνει κάπου, αμέσως σαν ηλεκτρικό ρεύμα
διαχέεται αυτή η πνευματική απαλάδα που έχει. Ενώ όταν κάποιος έχει δαιμονική κατάσταση, πάλι διασκορπίζεται αυτό που έχει μέσα του. Η δική μας πνευματική κατάσταση επηρεάζει και τους άλλους. Είχε επίγνωση της χάριτος που του έδωσε ο Θεός και μετέδιδε σε ανθρώπους από αυτόν τον πλούτο για κάποιο λόγο. Σηκώνει βράχο. Ο αδελφός του γέροντα Λουκάς διηγήθηκε. Όταν ήταν στο στόμιο ο πατέρας Παΐσιος, κάποτε έπεσε ένας μεγάλος βράχος στο μονοπάτι. Μαζευτήκαμε πολλοί για να τον μετακινήσουμε με ξύλα για μοχλούς, αλλά μάταια. Έφυγαν όλοι και μου είπε: «Άντε, πήγαινε κι εσύ». Έφυγα. Πήγα πιο πέρα και κρύφθηκα για να δω τι θα κάνει. Τον είδα να κάνει το σταυρό του, να πιάνει το βράχο, να τον σηκώνει σαν καρέκλα και να τον βγάζει από το δρόμο. Ασύλληπτος. Ο γέροντας από ταπείνωση όχι μόνο απέφευγε να φωτογραφίζεται, αλλά και αισθανόταν δυσφορία και απέχθεια. Υποχωρούσε μόνον σε ευαίσθητο και ταπεινό άνθρωπο, για να μην πληγωθεί από την άρνησή του και την ερμηνεύση ότι οφείλεται στη δική του αναξιότητα. Τότε ο γέροντας προτιμούσε να θλίψει τον εαυτό του, παρά να απελπίσει τον αδελφό. Από αγάπη θυσίαζε και την ταπείνωσή του. Πολλοί επιχείρησαν να τον φωτογραφίσουν κρυφά ή φανερά, σε περιπτώσεις που συστελόνταν αντιδράσει λόγω παρουσίας ηγουμένων, επισκόπων ή κατά τη διάρκεια λιτανίας. Είναι αλήθεια ότι ενίοτε πέτυχαν να τον φωτογραφίσουν, αλλά συνήθως οι φωτογραφίες βγήκαν αποτυχημένες, διότι στην μορφή του γέροντα υπάρχει μια θλίψη, μια αντίδραση που σε κάνει να νιώθεις ένοχος. Αλλά υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες που κατά αυτήν τη χωρίς ευλογία κρυφή ή εκβιαστική φωτογράφηση, ο γέροντας κατά θαυμαστό τρόπο έμεινε ασύλληπτος από το φωτογραφικό φακό. Άλλοτε και εγώ όταν το φιλμ υπάθαινε κάποια εμπλοκή ή μηχανή και άλλοτε βγαίνει η φωτογραφία κανονικά, αλλά ο γέροντας έλειπε. «Πήγα στην Παναγούδα», μαρτυρεί άλλος προσκυνητής, «και δεν υπήρχε κανείς. Ο γέροντας θα έπρεπε να ήταν μέσα, γιατί το λουκέτο της ξύλινης πόρτας κρεμόταν ανοιχτό». «Ευκαιρία είναι», σκέφτηκα. Έβαλα μέσα από τα κλαδιά του φράκτη τη φωτογραφική μηχανή για να μην φαίνεται και την τοποθέτησα κατάλληλα ώστε να παίρνει την πόρτα του κελιού. Χτύπησα το σιδεράκι. Μόλις βγήκε ο γέροντας, πάτησα το κουμπί. Ήμουν όλο χαρά. Φανταστείτε όμως την έκπληξή μου όταν μετά την εμφάνιση του φιλμ είδε ότι η μεν πόρτα είχε βγει ολοκάθαρα, αλλά ο γέροντας δεν υπήρχε. Παρόμοια συνέβαιναν και όταν ήθελαν να ηχογραφήσουν τη συζήτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κασέτα δεν γύριζε ή γύριζε και δεν έγραφε. Άλλοτε έγραφε όλα τα άλλα, ομιλίες τρίτων, πουλιά, θορύβους, αλλά η φωνή του γέροντα έλειπε. Μαρτυρία κυρίου Γεωργίου Κουρκουλιώτη. Πήγε μια μέρα μια παρέα φοιτητών στο γέροντα και ένας από αυτούς είχε πάρει μαζί του ένα μικρό κασετόφωνο για να γράψει την συνομιλία τους. Αφού συζήτησαν αρκετά, σε κάποια στιγμή του λέει ο γέροντας: «Αυτό που έχει στην τσέπη σου δεν έχει γράψει τίποτε». Κόκαλο το παιδί. Πράγματι, όταν δοκιμάστηκε η κασέτα, δεν είχε γραφεί λέξη. Συμφιλίωση με την κτήση. Στον γέροντα δόθηκε το χάρισμα να συναναστρέφεται με τα άγρια θηρία χωρίς να τον βλάπτουν. Όπως συνέβαινε στον Αδάμ πρώτης πτώσεως και σε πολλούς Αγίους, έλεγε ο γέροντας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρθει στην θέση του άλλου, μετά όλους μπορεί να τους αγαπήσει. Και τους ανθρώπους, ακόμα και τα ζώα και τα θηρία. Τα πάντα τα χωράει μέσα του και βγαίνει ο εαυτός του από την αγάπη του. Κάποια φορά ήρθαν δύο μικρές αρκούδες μέσα στην αυλή του μοναστηριού του Στομίου. Ο γέροντας τις έπιασε από το σβέρκο και τις είπε: «Άλλη φορά, μην μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι. Να έρχεστε πίσω από την κουζίνα και να σας ταΐζω». Και τις οδήγησε στο μέρος αυτό. Αυτό το διηγήθηκαν δύο κονιτσιώτες στον δόκιμο του Στομίου Παύλο. Μαρτυρία μοναχού Αλυπίου Αγιανανίτου. Γνώρισε τον γέροντα από την ηλικία των 15 ετών. Με τη χάρη του Θεού έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Πήγαινα και τον έβλεπα κάθε μέρα. Άκουγα για τα θαύματά του και μου είχε γεννηθεί επιθυμία να δω ένα θαύμα του. Για ένα μήνα περίπου είχα αυτόν τον λογισμό. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό αρχές Νοεμβρίου πήγα να τον δω και τον βρήκα να πλένει τα χέρια του έξω στο βαρελάκι. Ήταν μόνος. Άνοιξε και μου είπε να